Έχουμε διαβάσει πολλάκις και φυσικά έχετε ακούσει και από εμάς για το μεγάλο comeback της εθνικής Έλληνας Παπαρίζου, η οποία σε λίγες μέρες κυκλοφορεί επίσημα το νέο της CD. Αυτό όμως που σίγουρα θα έχετε κρατήσει στο μυαλό σας για τη θεά number one είναι αυτά που λέγονται περί χωρισμού της με τον αγαπημένο της Τόνι. Διότι κάποιες solo εμφανίσεις της Έλενας από τη μία, σε συνδυασμό με τις φήμες, κάνουν τις κακές γλώσσες να παίρνουν φωτιά, που όμως συνοδεύεται όπως δείχνουν τα δεδομένα και από καπνό. Παρόλα αυτά, η Έλενα δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Απέναντίας, έγινε μία κούκλα και φανερά δυνατισμένη και άκρος ανανεωμένη, έκανε μία σούπερ φωτογράφηση για το περιοδικό Νίτρο, το οποίο φέρει στο εξώφυλλο την ατάκα: «Ο Τόνι δεν είναι η πρώτη μου σχέση, αλλά η τελευταία». Σωστή η παίκτρια, έτσι για να μπει στο μάτι του κακού του κόσμου που θέλει Σόνι και καλά να τη χωρίσει από τον επί πολλά χρόνια αγαπημένο της. Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, σας λέμε ότι η Έλενα εθεάθηκε πάλι μόνη στο πάρτι του Ματ, αλλά δικαιολόγησε την απουσία του Τόνι λέγοντας ότι είναι στο στούντιο και κάνει ηχογράφηση. Πιστικότατος ο λόγος, δεν βρίσκεται. Άντζελα Δημητρίου, δεύτερο θέμα για σήμερα. Και καλά που δεν μας βλέπει, γιατί σίγουρα θα αναρωτιόταν: «Καλά, εμένα μία λέδι με βάζετε σε δεύτερη μοίρα?» Πάντως, άλλο ένα χτύπημα της μοίρας, δηλαδή όχι ακριβώς χτύπημα, γρατζουνιά για να μην γινόμαστε και υπερβολικοί, περίμενε την Αηδό, η οποία κατάφερε με διακανονισμό της τελευταίας στιγμής να σώσει το σπίτι της στην Ηλιούπολη από πληστηριασμό. Καταβάλλοντας το ποσό των 424.000 ευρώ αποχρέωση στην Alpha Bank, κατάφερε να μην χάσει το σπίτι της. Το θέμα αυτό προέκυψε από την άρνηση της τραγουδίστριας να καταβάλει ποσό που αποτέλεσε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην προαναφερθήσα τράπεζα, ένα ποσό που ξεκίνησε από τα 29.347 ευρώ. Πάντως η Άντζελα έχει μία προϊστορία σε θέματα χρεών, δανείων και πληστηριασμών, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα τη βρει την άκρη, γιατί τι lady θα ήταν άμα δεν μπορεί να σώσει την περιουσία της. Και από τα χρέη της Άντζελας πάμε σε ένα ευτυχισμένο νέο με γεύση από κουφέτα. Ναι, θα το πάρει το κορίτσι, δηλαδή τη Μαρίνα Σλάνογλου, ο γαμπρός της υπόθεσης Κώστας Σπυρόπουλος, και η ώρα η καλή. Ήδη η αγγελία του γάμου σε γνωστή εφημερίδα είναι γεγονός και το μυστήριο θα τελεστεί τον Ιούνιο σε εκκλησία της πολιτείας. Το συμπτωματικό είναι ότι στην ίδια εκκλησία είχε παντρευτεί πριν από πολλά χρόνια, ήμουν νιός και γέρασα, η Δημητραλιάννη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό βέβαια δεν παίζει κανένα ρόλο για το χαρμόσυνο γεγονός για το οποίο τα παιδιά ετοιμάζονται σεμνά και ταπεινά εδώ και καιρό. Φυσικά μετά το γάμο που θα είναι ανοιχτός θα ακολουθήσει η σχετική δεξίωση. Αμέσως μετά, πριν προλάβουν να γευτούν λίγες σταγόνες από το μήνα του μέλητος, ο Κώστας Σπυρόπουλος θα αναχωρήσει για περιοδία στην Ελλάδα με τη θεατρική παράσταση Blood Brothers. Να θυμίσουμε ότι η παράσταση είχε ξανανέβει και το Σπυρόπουλο πλαισίωναν ο Θανάσης Ευθυμιάδης και ο αξέχαστος Βλάσης Μπονάτσος, τον οποίο θα αντικαταστήσει στην παρούσα φάση ο Διονύσης Τσακνής. Τέλος, σας αφήνουμε με ένα ιδιαίτερα σαγηνευτικό και κυρίως μυρωδάτο νέο. Η Κριστίνα Αγγιλέρα αποφάσισε να λανσάρει νέο άρωμα στην αγορά με σύμμαχο τη διάσημη υπογραφή της. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, το νέο άρωμα της διάσημης τραγουδίστριας θα τηλεφορείται Inspire και αναμένεται να κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο. Τα δύο προηγούμενα αρώματα της Αγγιλέρα, Expose και Simply Christina, σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Το τελευταίο διάστημα, η Αγγιλέρα κάνει ένα διάλειμμα από την μουσική καριέρα της προκειμένου να αφοσιωθεί στο γιο της Max. Η εντυπωσιακή στάρ έφερε στον κόσμο το γιο της τον περασμένο Γενάρη. Για τη διάσημη τραγουδίστρια και το σύζυγό της Jordan Bradman, ο Max είναι το πρώτο τους παιδί.